Συνάδελφοι και συναδέλφους εδώ, για εμάς είναι πολύ πιο ουσιαστική από αυτό που κάποιοι άλλοι θέλουν. Σημαίνει με τις παρεμβάσεις σας, με τις τοποθετήσεις σας και κυρίως με τις επιλογές σας να βγούμε από εδώ μέσα και μια διαφορετική κοελή αύριο. Δεν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε, συνάδελφοι, σαν παθητικούς ακροατές σε λόγους βαρύγκουμους. Θέλουμε μαζί σας να συνομιλήσουμε και να μοιραστούμε ακριβώς τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς και τα ίδια ερωτήματα που μοιραζόμαστε κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς. Έχουν περάσει 3 χρόνια από το προηγούμενο συνεδριό μας και βέβαια 8 ολόκληρα χρόνια μνημονίων. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που δεν γνωρίζει ή έχει ακόμα σταμάτες για το τι σημαίνει μνημονία? Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς εδώ μέσα, σε αυτήν την αίθουσα και γενικά στην κοινωνία. Έχει ξεχάσει κανείς ποιος είναι ο στόχος των μνημονίων, γιατί επιβλήθηκαν, από ποιους επιβλήθηκαν, τι τα εφάρμοσαν και ποιοι συνεχίζουν να τα εφαρμόζουν? Και το κυριότερο, συνάδελφοι και συναδέλφες, υπάρχει κάποιος από εμάς εδώ μέσα που συνεχίζει να έχει αυταπάτες για παράλληλα προγράμματα μέσα στα μνημόνια ή για ισοδύναμα μέτρα? Εδώ ίσως να υπερβάλλω, γιατί στην εισήγηση του Προέδρου, το παρακολούθησα χτες, εγκαλεί η σημερινή κυβέρνηση γιατί δεν εφαρμόζει το παράλληλο πρόγραμμα που υποσχέθηκε. Η πραγματικότητα όμως, συνάδελφοι, που ζούμε όλοι μας, έτσι, και στη δουλειά μας και στην προσωπική μας ζωή και στην κοινωνική μας ζωή, έχει δώσει αυτές τις απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Αυτές τις απαντήσεις, πρώτα απ' όλα, μέσα στους χώρους δουλειάς μας, τις έχει δώσει η συναδέλφισσά μας και η συνάδελφή μας, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, που έχουν φτάσει 50 χρονών, συνεχίζουν να κάνουν απόγευμα, πρωί, νύχτα, που παίρνουν το ζόρι 10 μέρες άδεια το καλοκαίρι, για την προϋπόθεση να τους έχουν πει κάποια ρεκόρ, και τρέμουν στον εφιάλτη ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουν 65-67 χρονών. Την ξέρουν πολύ καλά λοιπόν την απάντηση για τα προηγούμενα ερωτήματα. Και δεν φτάνουν όλα αυτά που σας είπα για τους νοσηλευτές. Έχουν και το άγχος να καλύπτονται από υλικά, ηματισμό και όλα αυτά. Και βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, έτσι, έχουν τον κύριο Πολάκη να τις λέει παρακράτος ή ότι ασχολούνται με το πλέξιμο. Οι συνάδελφοί μας τραυματιοφορείς, και γιατί να είμαι και εγώ τραυματιοφορέας, συνάδελφοι στο Λαϊκό Νοσοκομείο, δεν χρειάζονται κανέναν να τους πει τι σημαίνουν μνημόνια και αυτές οι πολιτικές ευγένειες. Τις ξέρουμε γιατί για να μπορέσουμε να συμπεριτρύνουμε τους ασθενείς μας πρέπει να βάλουμε καρούλια στα πόδια και να είμαστε και σούπερμαν. Πρέπει να μπορούμε να σηκώνουμε 120-150 κιλά. Οι συνάδελφοί μας οι τεχνολόγοι τις ξέρουν τις απαντήσεις, γιατί κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα του εργαστηρίου βλέπω ότι μπορεί να μεγαλώνει απ' έξω. Να μην πούμε για τους ασθενείς μας και τους συναδέλφους μας, συγγνώμη, στις διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, έτσι, που ζούμε την ενεργοποίηση της υποστελέχωσης και ειδικότερα για τις τεχνικές υπηρεσίες, οι αναπομείναντες συναδελφοί μας, είδος προς εξαφάνιση, έτσι, για προς μεγάλη χαρά των ιδιωτικών συμφερόντων. Πολύ περισσότερο από όλους εμάς όμως, συνάδελφοι, στην πραγματικότητα του νεοφιλελευθερισμού των πολιτικών αυτών και των μνημονίων, τη γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας που είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Γιατί επιπλέον
από όλα αυτά που έχουμε κενά, αφιέρωμε για την ομοιρία. Και αυτοί οι συνάδελφοι βέβαια, έτσι, έχουμε τον κύριο Ξανθό να λέει εφασώς σε δύο τουλάχιστον συναντήσεις τελευταίες με την Κοεδί, ότι η πολιτική μας θέση είναι ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων δεν χρειάζονται μόνοι τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατά σύμπτωση, και δεν είναι και τόσο σύμπτωση συνάδελφοι, μέσα σε 10 μέρες την ίδια φράση την είπε και ο Ξανθός και ο Μητσοτάκης για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων. Σε 10 μέρες μέσα. Ακόμα χειρότερα, οι συνάδελφοι που εργάζονται με ατομικές συμβάσεις είναι από την περιβόητη εκδίωξη των εργολάβων που πολλοί τότε μας εγκαλούσαν γιατί έχουμε αντίρρηση τις ατομικές συμβάσεις. Τη ζούμε και αυτή την πραγματικότητα και ξέρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που όλοι συζητάμε και προσπαθούμε να μοιραστούμε και εδώ μαζί σας. Γιατί ξέρουν ότι στις 31 Δεκάτου του 18 θα πρέπει να έχουν φύγει από το νοσοκομείο και ξέρουν αυτοί, ξέρουμε εμείς, ξέρει όλη η κοινωνία ότι μετά αυτά θα δοθούν σε εξέπληκτες εθνικές υπηρεσίες. Είναι δηλαδή η εργολάβη από την πίσω πόρτα. Γι' αυτό λοιπόν συνάδελφοι εμείς λέμε ως κατά υγειονομικών ερωτική αγωγική συνεργασία ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτε δίπλα να μας δώσει τέτοιες απαντήσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, αν είπε δεν έχει αυτόν τον ρόλο. Δεν χρειαζόμαστε, ξέρουμε τις απαντήσεις. Λοιπόν, δεν είναι συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, τη χρειαζόμαστε για να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Γι' αυτό τη χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό είναι στην Παιδερή της Αναδέλφης. Για να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Την Παιδερή τη θέλουμε για να οργανώνει αγώνες ενωτικούς, μαζικούς, μεγάλους και να πετυχαίνει νίκες. Γι' αυτό τη θέλουμε την Παιδερή. Τη θέλουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας μας. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Τη θέλουμε για να εμποδίσουμε την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και την εμπορευματοποίηση της υγείας. Τη θέλουμε για να επιβάλλουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κόντρα στο έσχος των εργαστικών σχέσεων εργασίας. Τη θέλουμε για να μην τολμήσει καμία κυβέρνηση, ούτε αυτή ούτε καμία, να περικόψει το αρχηγικό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλουν την κυβέρνηση. Και όχι μόνο για να μην περικοπεί το αρχηγικό, αλλά για να διευρυνθεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοί μας φυσιοθεραπευτές δεν το παίρνουν. Όταν το πεις αυτό σε κάποιον πολίτη που δεν έχει σχέση με τον χώρο της υγείας, δεν το πιστεύει ότι οι φυσιοθεραπευτές δεν το παίρνουν. Και θέλουμε λοιπόν την Κοεδί για να διευρυνθεί το αρχηγικό. Και όχι μόνο στους φυσιοθεραπευτές. Ο χώρος των νοσοκομείων είναι ούτως ή άλλως αρχηγικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που αυτό θα σας αμφισβητήσει. Και πάμε μετά στο επόμενο ερώτημα. Η απερχόμενη πλειοψηφία της Κοεδί μπορεί να διασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για να έχουμε νίκες, για να έχουμε νικηφόρους αγώνες, για να έχουμε κατακτήσει. Θέλει να διασφαλίσει. Είναι δύο τα ερωτήματα. Η γνώμη μας, και όχι μόνο η γνώμη μας, η εμπειρία, η ζωή, η καθημερινότητα αποδεικνύει ότι ούτε θέλει, ούτε μπορεί. Γιατί η συγκεκριμένη πλειοψηφία σε ανέφερση και συνάδελφοι δεν είναι χτεσινή. Έχει μια ιστορία. Και δεν ξέφυγε ποτέ, ποτέ, από τη λογική να αποδέχεται αυτές τις πολιτικές. Και πριν τα μνημόνια, ακόμα και με τα μνημόνια. Πολιτικές που εφαρμόζονται στον παρελθόν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται στο ακέραιο ακόμα και σήμερα. Εξάλλου, συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε και να τα θέλει, γιατί θα έπρεπε να παραμυθεί την ταυτότητά τη. Να φέρω ένα-δύο παραδείγματα. Θυμάστε όταν το 2011 ήρθε το νέο μισθολόγιο, νέο το λέγαμε αυτό, δεν θυμάμαι. Θυμάστε στο νοσοκομείο, δεν νομίζω να υπάρχει συνάδελφο που το έχει ακούσει. Στελέχη τη τότε ΠΑΣ και ΠΟΕΔΗ,
που λέγανε καλό είναι αυτό το μισθολόγιο, γιατί θα τα πάρει από τους υψηλόμισθους και θα τα δώσει σε εμάς τους χαμηλόμισθους. Δεν νομίζω να υπάρχει συνάδελφος έξω που δεν τα θυμάται αυτά. Όταν ξεκινάς με τέτοια λογική, απαντήστε με εσείς αν μπορείς να πετύχεις νίκες. Ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα, συνάδελφε. Αξιολόγηση Μητσοτάκη. Το πετάει υγειονομικών τότε, ερωτική αγωνιστική συνεργασία στην Πολεδρή, πρότεινε και πρώτο σε όλο το δημόσιο τομέα τη μορφή πάλης που όλοι τη γνωρίσαμε και τη βιώσαμε και τη ζήσαμε και μπράβο μας και νικήσαμε. Πρότεινε απεργία αποχής. Σε γενικές συνελεύσεις μεγάλων νοσοκομείων, παρότι είχαμε πάρει την απόφαση ως παιδί να συνεχίσουμε αυτή την μορφή πάλης, η τότε πλειοψηφία την προβοκάλιζε. Έκανε ερωτήματα μέσα στα αμφιθέατρα, το έχω ζήσει προσωπικά αυτό, μήπως δεν είναι νόμιμη μορφή αυτή, μήπως το ξανασκεφτούμε. Στην Πάτρα, στο Ρίο, τότε έγινε συνάδελφοι. Στην Πάτρα σε συνέλευση μεγάλης νοσοκομείου Ρίο. Δεν ήσουν εκεί, Γιάννη. Μην κάνουμε διάλογο, συνάδελφοι. Συγγνώμη, συνάδελφοι. Όταν ξεκινά λοιπόν με αυτή τη λογική, τι οπωδήποτε στους εργαζόμενους. Και φυσικά η καλύτερη απόδειξη ήταν ότι μετά από την επιμονή του μετά υγειονομικών ενωτική αγωνιστική συνεργασία, που όπου είχε δυνάμεις στα σωματεία ή όπου δεν είχε δυνάμεις, πήγε στα σωματεία, έβαλε το θέμα στις γενικές συνελεύσεις. Οργανώθηκαν μεγάλες γενικές συνελεύσεις, αναγκάστηκε λοιπόν τότε διαψηφία και δούλεψε για την απεργία αποχή. Και είχαν μεγάλη νίκη φύγαν στο Μητσοτάκη. Το ίδιο έγινε και με την δεύτερη αξιολόγηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο παράδειγμα. Πιο πρόσφατο. Έρχεται το τρίτο μνημόνιο. Και λέει ξεκάθαρα. Το αντιγενό επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται μέχρι τις 31 12 του 17 υπό την προϋπόθεση να έχει εναρμονιστεί μέχρι τότε με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Τότε ως μετά υγειονομικών μάλιασε η γλώσσα μας μέχρι και προχτές σε όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων είτε εκτελεστικής του Γενικού Συμβουλίου να λέμε, συνάδελφοι, πρέπει κάτι να κάνετε. Τι έλεγε η παράταξη του άρματος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να το πάρουμε το αντίγυνο. Τι έλεγε η πλειοψηφία, μα έχει δεσμευτεί ο υπουργός. Δεν κόβεται το αντίγυνο. Κατεβήκαμε στους δρόμους, συνάδελφε, στο παραπέντε, όταν έφτασε ο κόμμος το φταίει. Το ουσιαστικότερο ακόμα, είναι ότι εμείς προτείναμε από τότε να συντονιστούμε και με τους συναδέλφους μας στο υπόλοιπο δημόσιο που παίρνουν αυτό το επίδομα. Το ξέρετε ότι το παίρνουν στους Δήμους, οι συναδέλφοι μας στην Κοριωτά. Ουδέποτε ψηφίστηκε η πρότασή μας για συντονισμό, πρέπει να πηγαίνουμε μόνοι μας. Και ακόμα και σήμερα, ουδέποτε ζητήσαμε μια συνάντηση παραδείγματος κάτω με την ΒΕΟΤΑ για να οργανώσουμε μεγάλους αγώνες για την διατήρηση και την διεύρυνση του αντιγενού. Είχαμε γίνει γραφική συνάδελφη και μέσα από τα έντυπά μας και από τα ηλεκτρονικά μας μέσα να μιλάμε για το αντιγενό. Και μας λέγατε κινδυνολόγους. Συνάδελφοι, μακάρι να κινδυνολογούσαμε. Δυστυχώς δεν κινδυνολογούσαμε. Δυστυχώς. Τελευταία συνάντηση που έγινε με τον κύριο Ξανθό, ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είπε στον κύριο Ξανθό, σας είχα πιστέψει, ότι δεν θα με κόψετε. Πόσο οργάνωσε, συνάδελφοι, η πλειοψηφία της Πεδίν 3 χρόνια τώρα τους αγώνες μας. Τι μέτρα πήρε
ώστε οι συνάδελφοί μας στα νοσοκομεία να συσπηρωθούν στα σωματεία, να οργανώσουν οι ειδικές συνελεύσεις και κυρίως να πιστέψουν στην αποτελεσματικότητα του συλλογικού αγώνα και όχι ο καθένας μόνος του με την απογοήτευσή του. Είχε τα αντανακλαστικά, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι ένα αριθμό συνδικά του η πλειοψηφία να οργανώσει τους αγώνες που περιγράψαμε για τη μη περικοπή, για τη διατήρηση και διάφορη του αντικειμενού. Αποδείχθηκε στην αρχή, πάντα με πίσω, δεν τα είχε. Δεν τα είχε. Και καταλαβαίνουμε την παράταση του άρματος της διασυνδέωσης. Αλλά η πλειοψηφία που υποτίθεται ότι έχει τα αντανακλαστικά, αποδείχθηκε ότι δεν τα είχε. Γι' αυτό λέμε, πάω πάλι στην αρχή. Ούτε θέλει ούτε μπορεί. Το κυριότερο. Παρουσίασε η πλειοψηφία του εργαζόμενου ένα συνολικό σχέδιο δράση, ένα πλαίσιο, ένα μήνυμα που έχει προσπαθεί να συμπαντήσουμε με συγκεκριμένα αιτήματα για να μην παρέξουμε με μέθοδο. Έγινε το ακριβώς αντίθετο, συνάδελφοι. Όλοι σας θα έχετε δει στους χώρους δουλειάς γενικούς συμβούλους να έρχονται και να μην συναντιόνται καν με το σωματείο. Καν. Να πηγαίνουν να κάνουν παραταξιακή δουλειά. Γιατί πάνε εκεί για τα σουκιά. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Συνάδελφοι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Αν υπάσχει έχει λόγο από κάτω να γίνει ψωμενιτές. Συνάδελφοι, συνεχίζω. Υπάρχουν στην ΠΟΕΔΗΝ σημειώματα απολογιστικά που λένε «Συναντήθηκα με εργαζόμενους και παράγοντες της διοίκησης». Εμάς, συνάδελφοι, μας είδατε ποτέ έχετε τέτοιου είδους παρατσάδα. Εμείς μία και μοναδική φορά στα 3 χρόνια κάναμε περιοδεία παραταξιακή στη Θεσσαλία. Πήγαμε σε όλα τα νοσοκομεία της περιοχής, που δεν είναι κανένα σωματείο, δεν έχει σχέση με τη δική μας παράταξη. Συζητήσαμε με τα σωματεία όλα και στείλαμε ένα απολογιστικό σημείωμα στην ΠΟΕΔΗΝ που περιγράψαμε τι ακριβώς είδαμε και είπαμε με τα σωματεία. Το έχω εδώ το σημείωμα αυτό. Ήταν η μοναδική παραταξιακή περιοδία που κάναμε. Σε όλες τις άλλες κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ συμμετείχαμε επειδή υπήρχε κινητοποίηση, μία δράση ή οτιδήποτε άλλο. Και να συνεχίσω, συνάδελφοι, εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα, τα 3 χρόνια, λογοδοτούσαμε τους εργαζόμενους. Τις ομιλίες μας στις συνεδριάσεις των οργάνων τις βεντοσκοπούσαμε και τις δημοσιεύαμε αμέσως. Και ξέρετε όλοι τι λέγαμε, για να μην μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι άλλα λέμε στην ΠΟΕΔΗ, άλλα λέμε στους εργαζόμενους. Δεν ξέρω καμία άλλη παράταξη να το έχει κάνει αυτό. Μέσα από την ιστοσελίδα μας έχουμε βγάλει πλειάδα ανακοινώσεων και μάλιστα σε πάρα πολλές ήμασταν οι πρώτοι που το βγάλανε. Ξαναυπενθυμίζω το αντίγυνο, την συναντέλφου στο ΑΕΛ και τόσα άλλα. Αντρέα, πέρασα χρόνια. Δώσαμε το παρόν, συνάδελφοι, σε όλες τις κινητοποιήσεις που οργάνωσε η Ομοσπονδία, παρότι με πολλές από αυτές δεν συμφωνούσαμε. Δεν συμφωνούσαμε. Αποστασιοποιηθήκαμε όμως και από άλλες όταν κρίναμε ότι δεν συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του νου. Και τι ΠΟΕΔΗΝ θέλουμε, συνάδελφοι. Μία ΠΟΕΔΗΝ με τα σημερινά χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, ή μία ΠΟΕΔΗΝ που θα λιβανίζει την κυβέρνηση και θα είναι γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Προφανώς, συνάδελφοι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θέλουμε μία ΠΟΕΔΗΝ που θα κάνει απλώς ρεπορτάζ για τα θέματα της υγείας. Τα βρίσκουμε και με άλλο τρόπο το τι σημαίνει στην υγεία και τα ξέρουμε πάνω απ' όλα. Θέλουμε μία ΠΟΕΔΗΝ που το κύριο βάρος θα το ρίχνει στα λεγόμενα καραβάνια, τα οποία καλά είναι για αυτά, αλλά το ζήτημα είναι οι πρωταγωνιστές στα καραβάνια να είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας και στους δρόμους. Και να μην πρωταγωνιστούν μόνο οι μάσκες του Πολάκη ή τα διάφορα συμπαθή τετράποδα.
με αυτόν τον σκεπτικό συνάδελφο σας καλούμε να ενισχύσετε το μετά υγειονομικό ενωτική αγωνιστική συνεργασία για να φύγουμε από εδώ μέσα με μια άλλη βοηθή που να μπορεί να γράψει νίκες. Σας ευχαριστούμε.